Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να είμαι για άλλη μια φορά στην Κύπρο που αγαπώ ιδιαίτερα. Θα σας μιλήσω σήμερα για ένα θέμα που έχει μόλις εμφανιστεί στη βιβλιογραφία, θα σας έλεγα από το 2000 και μετά. Πολύ δειλά στην αρχή, με λίγες δημοσιεύσεις, αλλά οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερες. Αφορά την εξάρτηση και τις επιπτώσεις στον παιδικό εγκέφαλο της χρήσης των πολυμέσων. Θα κάνουμε κάποια εισαγωγικά σχόλια με ορισμούς και επιδημιολογικά στοιχεία και μετά θα μιλήσουμε για το πού βασίζεται το ενδιαφέρον μας, μιλώντας για όλες τις μελέτες που δείχνουν τις μεταβολές στον εγκέφαλο, τις ομοιότητες με τον εθισμό σε ουσίες, μεταβολές στις γνωστικές λειτουργίες, το συναίσθημα. Θα επικεντρώσουμε στα παιδιά, έτσι, γιατί όλα τα υπόλοιπα αφορούν όλους τους εγκεφάλους, αλλά θα επικεντρώσουμε ιδιαίτερα στον εγκέφαλο των παιδιών, που είναι ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος, και θα μιλήσουμε και για γενετικές επιδράσεις. Και θα τελειώσουμε με κάποιες αρχές πρόληψης και κάποια συμπεράσματα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο πια για όλους μας. Έτσι, δεν υπάρχει καμιά συζήτηση πάνω σε αυτό και πρέπει να είναι στη ζωή μας. Όμως, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι ότι όταν χάσουμε τον έλεγχο της χρήσης του, μπορεί να καταλήξουμε με μία μορφή ψυχικής διαταραχής, η οποία πλέον έχει ονομαστεί εθισμός στο διαδίκτυο. Μία μορφή ψυχικής διαταραχής, η οποία επί του παρόντος μελετάται, αναγνωρίζεται διεθνώς και αν πάρει κανένας αυτούς οι οποίοι έχουν εθιστεί σε διάφορες δραστηριότητες του διαδικτύου, φαίνεται ότι αυτό που ονομάζεται Internet Gaming Disorder, δηλαδή η μεγάλη χρήση των βίντεο παιχνιδιών, είναι η προεξάρχουσα. Και γι' αυτό το λόγο στη βιβλιογραφία θα δείτε ότι χρησιμοποιούν αυτό ως παράδειγμα για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Το 2013 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία θέσπισε διαγνωστικά κριτήρια για αυτή τη διαταραχή. Τα κριτήρια είναι provisional, δηλαδή είναι πλέον υπομελέτη, ακόμη υπομελέτη, αλλά βασίστηκαν στο χρόνο ενασχόλησης με τα βίντεο παιχνίδια και στο βαθμό της λειτουργικής διαταραχής. Θα τα διατρέξω σύντομα για να σας δώσω λιγάκι το πλαίσιο για το οποίο μιλούμε για εθισμό στα παιχνίδια. Όταν λοιπόν ένα άτομο αισθάνεται καταναγκασμό και αιμονή, δηλαδή ντε και καλά πρέπει να παίξει βιντεοπαιχνίδι, αλλιώς δεν αισθάνεται καλά. Όταν απέχει, νιώθει σημεία απόσυρσης, του λείπει. Όταν θέλει όλο και περισσότερη ώρα με το διαδίκτυο. Όταν αδυνατεί να μειώσει ή να πάψει τη δραστηριότητα, ενώ καταλαβαίνει ότι δεν του κάνει καλό. Όταν χάνει τα εξωτερικά του ενδιαφέροντα και ασχολείται καταναγκαστικά με αυτό και συνεχίζει τη δραστηριότητα, μολονότι ξέρει ότι έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, καταλήγει πλέον να ψεύδεται σχετικά με την έκταση της χρήσης, όπως κάνει ένα άτομο το οποίο παίρνει, είναι αλκοολικός για παράδειγμα, το χρησιμοποιεί για να φτιάξει τη διάθεσή του και τελικώς βάζει σε κίνδυνο διάφορες σχέσεις σημαντικές για αυτόν ή χάνει ευκαιρίες στη ζωή του. Έχουμε παιδιά που είναι φοιτητές, οι οποίοι εγκαταλείπουν το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα διαγνωστικά κριτήρια τα οποία δείχνουν ότι κάποιος έχει ξεπεράσει την απλή χρήση και έχει πάει στον εθισμό. Και αν θεωρούμε ότι, αν νομίζετε ότι αυτό είναι σπάνιο, θα σας δώσω κάποια στοιχεία από μελέτες. Ήδη το 2011 το επίσημο περιοδικό της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιατρικής έδειξε σε μια μελέτη η οποία ήταν διετής και ήταν μακροπρόθεσμη ότι σχεδόν το 10% των παιδιών που χρησιμοποιούσαν βιντεοπαιχνίδια ταξινομήθηκαν ότι είχαν παθολογική ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια. Μια άλλη μελέτη σε νεαρούς, σε εφήβους, έδειξε ότι το 12% είχαν παθολογική ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια, ενώ μια άλλη μελέτη σε ενήλικες, νεαρούς και όχι τόσο, βρήκε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό που εγγίζει το 13,8%. Και όπως προείπα, το φαινόμενο είναι διεθνές. Βλέπετε ότι σε διάφορες υπήρους και χώρες του κόσμου κάπου κυμαίνεται στο 10% γύρω-γύρω. Έτσι, στη γειτονική Τουρκία ήταν 15%. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, ένα στα 10 παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια, έχει εθισμό στο διαδίκτυο.
Και θα δούμε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και θα έλεγε κανένας, ωραία, παίζει παιχνίδι και τι έγινε. Είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν μεταβολές στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου, είτε μιλάμε για παιδί, είτε για έφηβο, είτε για ενήλικο. Έτσι λοιπόν, αυτός ο εθισμός στο διαδίκτυο καταλήγει να είναι ένας συμπεριφορικός εθισμός. Τι είναι αυτή η συμπεριφορική εθισμή? Ίσως το πιο γνωστό θα είναι ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, στον τζόγο. Έτσι, η οποία είναι μια διαταραχή, η οποία συνδέεται με δυσλειτουργία σε εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες συμμετέχουν στο λεγόμενο δίκτυο ανταμοιβής. Τι είναι αυτό το δίκτυο ανταμοιβής? Είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει να κάνει με περιοχές του μετεχμιακού συστήματος, του μέσου μετεχμιακού συστήματος, αμυγδαλοειδή, πυρήνα και υπόκαμπο, με τοπιαίο λοβό και βασικά γάγκλια, και το οποίο κινητοποιείται, ενεργοποιείται όταν έχουμε μια ανταμοιβή. Κάποιος μας λέει έναν καλό λόγο, μας δίνει μια ανταμοιβή για τη δουλειά μας, κινητοποιείται αυτό το δίκτυο. Κινητοποιείται όμως όταν αρχίσουμε και κολλήσουμε πάνω σε κάτι, το οποίο μας δίνει συνεχώς χαρά και φτάνουμε σε σημείο πλέον να επιζητούμε αυτή τη χαρά, γιατί ίσως να είναι και μια από τις λίγες χαρές στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν το δίκτυο της ανταμοιβής, το οποίο είναι μια φυσιολογική δομή του εγκεφάλου μας, μπορεί να κινητοποιηθεί παθολογικά και να προκαλέσει τον εθισμό. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Ήδη λοιπόν από τις πρώτες μελέτες φάνηκε ότι υπήρχαν μεταβολές στην φαιά και τη λευκή ουσία και αμέσως προσπάθησαν οι επιστήμονες να βρούνε ποιοι ήταν οι νευροδιαβιβαστές, οι οποίες ήταν κατεξοχήν σημαντικοί για αυτή την διαδικασία. Κατέληξαν ότι είναι η ντοπαμίνη. Ο νευροδιαβιβαστής ντοπαμίνη παίζει κεντρικό ρόλο στη διαταραχή του εθισμού στο διαδίκτυο και επίσης στις ίδιες αυτές μελέτες βρήκαν ότι υπήρχε ατροφία της φαιάς ουσίας σε περιοχές του μετωπιαίου κυρίως λοβού, αλλά όχι μόνο, και σε συνειρμικές περιοχές, στα άτομα τα οποία παρουσίαζαν σημειολογία εθισμού στο διαδίκτυο. Σε ένα μόνο παιχνίδι, αν παίξει κάποιος με μοτοσυκλέτες, η ντοπαμίνη αυξάνεται κατά 10%. Και θα μου πείτε τώρα και τι έγινε, αυξήθηκε η ντοπαμίνη. Θα πούμε τι έγινε. Όπως επίσης, σε μια άλλη μελέτη, βρέθηκε ότι τα επίπεδα της ντοπαμίνης στο πλάσμα συσχετίστηκαν σημαντικά με τη βαθμολογία που πήρε κάποιος σε ένα τεστ εθισμού στο διαδίκτυο, και αυτό είχε και σχέση με τον εβδομαδιαίο χρόνο της χρήσης. Άρα λοιπόν η ντοπαμίνη εκρίνεται παραπάνω σε αυτά τα άτομα, και το θέμα είναι ότι η ντοπαμίνη είναι σημαντική γιατί δημιουργεί νευροτοξικότητα στα βασικά γάγκλια, στο ρευδωτό σώμα. Με αποτέλεσμα να καταλήγουν τα άτομα που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο να έχουν μεταβολή στο μέγεθος του ρευδωτού σώματος. Έτσι, το αριστερό έχει μεγαλύτερη μεταβολή από το δεξιό, και αυτό υποδεικνύει μεταβολή στα δίκτυα ανταμοιβής ως συνέπεια νευροπλαστικότητας, που θα αναφερθώ σε αυτήν σε λίγο. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι μεταβολές στο ρευδωτό σώμα είναι πανομοιότυπες με αυτές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί σε εθισμό σε ουσίες, και συγκεκριμένα κοκαίνη, μεταμφεταμίνη, αλκοόλι και αργότερα και στα οπιοειδή βρέθηκε η ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κάτι αστείο, μιλάμε για κάτι δυνητικά σημαντικό και σοβαρό, έτσι. Και όπως είπαμε, έχει να κάνει με την ιδιότητα της νευροπλαστικότητας. Τι είναι η νευροπλαστικότητα? Είναι μια καταπληκτική ιδιότητα του νευρικού μας συστήματος, η οποία οδηγεί τον εγκέφαλό μας να μπορεί να αναδιοργανώνει τα εγκεφαλικά δίκτυα με την επίδραση νέων εμπειριών. Αυτό αποτελεί τη βάση της μάθησης. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, όσοι ακούτε για πρώτη φορά κάποια πράγματα και τα καταλαβαίνετε και σας αρέσουν και θέλετε να τα θυμηθείτε, στην ουσία φτιάχνετε καινούργιες συνάψεις και αναδιοργανώνετε τα δίκτυά σας. Επομένως, φαίνεται λοιπόν ότι με το μηχανισμό αυτό, δηλαδή τη χρήση του δικτύου αυτού ξανά και ξανά, το άτομο το οποίο παίζει καθημερινά παιχνίδια και όλο για περισσότερη ώρα, κινητοποιεί αυτό το δίκτυο, και τελικώς με την αυξημένη έκρηση της ντοπαμίνης καταλήγουμε σε νευροπαθολογανατομική βλάβη του ντοπαμινεργικού νευρονικού δικτύου, και όπως βλέπετε η βιβλιογραφία είναι παρούσα όλη μετά το 2000, αλλά είναι σε σοβαρά περιοδικά τα οποία αποδεικνύουν το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ομοιότητες με τον εθισμό στις ουσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν βασικά με την παθολογική ενεργοποίηση και τη συνεχή ενεργοποίηση του δικτύου ανταμοιβής.
η απελευθέρωση ντοπαμίνης από το μέσο μετεχμιακό σύστημα σε ένα πυρήνα που λέγεται Acubens, ο οποίος ρυθμίζει το κίνητρο και την επιθυμία για ερεθίσματα που δίνουν ανταμοιβή, στην ουσία παγιδεύει το άτομο να θέλει συνεχώς να χρησιμοποιήσει τα βιντεοπαιχνίδια για να νιώσει αυτή την ανταμοιβή, όπως και κάποιος που είναι εθισμένος σε ουσίες έχει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, τα επίπεδα ντοπαμίνης, όταν διαταράσσονται από το φυσιολογικό, οδηγούν τα άτομα σε παρορμητικές και επικίνδυνες πράξεις και περιλαμβάνουν και την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν, τι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από μια περιστασιακή χρήση που μπορεί να έγινε μετά από ένα χάρισο γονιό σε ένα βιντεοπαιχνίδι τα Χριστούγεννα, που μπορεί να πάει σε μέτρια χρήση αν δεν ελεγχθεί, γίνεται καταναγκαστική χρήση και αυτό οδηγεί τελικά σε εξάρτηση. Και από το φυσιολογικό στο παθολογικό κυνηγητό της ανταμοιβής και πλέον θεωρείστε το δεδομένο, είναι αποδεδειγμένο, ότι ακόμη και η ανταμοιβή που δεν σχετίζεται με ουσίες έχει τη δυνατότητα με επαναλαμβανόμενη έκθεση να μεταβάλει την ευρωπλαστικότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και εδώ σας έχω κάποιες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ακριβώς, οι μελέτες που έχουν καταξογή χρησιμοποιηθεί είναι το functional MRI, λειτουργική μαγνητική τομογραφία, και δείχνουν μεταβολές βέβαια και structural και τη δομή, μετράνε και το μέγεθος των περιοχών. Βλέπουν λοιπόν μεταβολές στη φαιά ουσία, στο μετεχμιακό σύστημα, στο σύστημα ανταμοιβής, αλλά και στη λευκή ουσία, και μάλιστα στη λευκή ουσία και πάλι εδώ οι μεταβολές αυτές είναι ταυτόσιμες με αυτές που απατώνται σε εθισμό σε αλκοόλ, κοκαίνη, μαριχουάνα, μεθαμφεταμίνη, οπιοειδή. Επίσης, άρα λοιπόν το Internet Gaming Disorder και ο εθισμός σε ουσίες μοιράζονται κοινούς νευρονικούς μηχανισμούς και οι δομικές αλλαγές αφορούν τα λεγόμενα μέτωπο ραβδωτά δίκτυα, έτσι από το μετωπίαλο λοβό στο ραβδωτό σώμα, και είναι δεδομένες. Λοιπόν, αυτό θεωρήστε το πια γεγονός και μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι δεν είναι έτσι, γιατί πλέον αυτό είναι ένα μελετημένο θέμα. Ο εθισμός στην οθόνη είναι συμπεριφερικός εθισμός και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους εθισμούς στις ουσίες. Ωραία, και εθιστήκαμε σε αυτό. Τι ζημιά κάνει αυτό το πράγμα? Θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν υπερλειτουργούν κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, κάποιες άλλες δυσλειτουργούν. Έτσι, εγκαθίσταται μια υπερλειτουργία ενός δικτύου, αυτό έχει ένα κόστος. Έχουν γίνει λοιπόν διάφορα νευροψυχολογικά πειράματα μαζί με functional MRI, όπως για παράδειγμα, ένα παράδειγμα σας δείχνω εδώ, αλλά σας έχω άλλες αναφορές, που δείχνει ότι η μεταβολή σε παιδιά, σε άτομα, όχι σε παιδιά, σε εφήβους και εφήβους στη συγκεκριμένη περίπτωση, μεταβολή στη μικροσκοπική δομή του οπισθίου σκέλους της εσωκάψας σε εφήβους με εθισμό στο διαδίκτυο συνοδεύτηκε από παθολογική βαθμολογία σε ένα τεστ verbal και non-verbal fluency. Επομένως, ένα μόνο παράδειγμα και πολλές άλλες μελέτες αναδεικνύουν αυτή τη διαταραχή στις γνωστικές λειτουργίες. Και επειδή μιλάμε για μετωποραβδωτά σώματα, θα σας φέρω πάνω σε κάτι που ίσως να είναι πιο σύνηθες και πιο κοινό για τους παιδιάτρους. Σας θυμίζω ότι στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, παύλα υπερκινητικότητα, παύλα παρορμητικότητα, αυτά που δυσλειτουργούν είναι τα μετωποραβδωτά δίκτυα. Δηλαδή οι συνδέσεις με το οποίο λοβούμε ραβδωτό σώμα. Άρα λοιπόν είναι αναμενόμενο ότι θα έχουμε και κάποια θέματα στην προσοχή, θα τα πούμε σε λιγάκι. Έτσι. Και επίσης μια άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμη και με το resting fMRI, δηλαδή σε κατάσταση ηρεμίας, αναδεικνύονται αυτές οι αλλαγές στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, οι οποίες προκύπτουν από το Internet Gaming Disorder, και μάλιστα οι αλλαγές στη συνδεσιμότητα αφορούν μεγάλα εγκεφαλικά δίκτυα. Άρα λοιπόν, καθιστούμε μια παθολογική υπερλειτουργία του συστήματος ανταμοιβής, η οποία τελικώς επηρεάζει ολόκληρο τον εγκέφαλο και όλα τα δίκτυα τα οποία τι πρέπει να κάνουν στα νέα άτομα να ασχολούνται με μάθηση. Είπα λοιπόν για τα μετωποραβδωτά δίκτυα. Όταν ένα από τα προβλήματα που έχουμε όταν δυσλειτουργούν τα μετωποραβδωτά δίκτυα είναι ότι δυσλειτουργεί, ότι τα άτομα εμφανίζουν παρορμητικότητα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτήν εδώ την περιοχή που λέγεται έλικα του προσαγωγείου, έτσι, η οποία είναι το κέντρο του ελέγχου των παρορμήσεών μας.
Όταν λοιπόν υπερλειτουργεί το δίκτυο ανταμοιβής, παρατηρείται αποτυχία σε στρατολόγηση του δικτύου ελέγχου των παρορμήσεων, το οποίο έχει να κάνει με το μετωπία λογό και τα βασικά γάγλια, σε εφήβους με εθισμό στο διαδίκτυο. Να μου πει τώρα, είναι και κάποιος παρορμητικός. Σας βεβαιώνω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να έχει ένας έφηβος, γιατί ακριβώς ο έφηβος ο οποίος είναι παρορμητικός είναι αυτός ο οποίος θα δοκιμάσει πράγματα που του έχουν πει να μην τα δοκιμάσει, δεν θα το σκεφτεί πριν το κάνει, θα έχει ατυχήματα κτλ. Άρα οι μελέτες οι διάφορες αναδεικνύουν ότι το άτομο που είναι εθισμένο στο διαδίκτυο εμφανίζει διαταραχή προσοχής, εμφάνιση παρορμητικότητας, διαταραχή στη ρύθμιση του συναισθήματος, που τι σημαίνει αυτό, ξεσπάσματα, εκρήξεις θυμού, του λέει ο γονιός κάτι, παιδί μου κάνε κάτι άλλο, και αυτό ξεσπάει, ας πούμε, και ο γονιός λέει, μα δεν ξέρω από πού μου ήρθε αυτό το πράγμα. Άρα δυσθυμία, εναλλαγές στο συναίσθημα, αλλά και πρόβλημα στα εκτελεστικά δίκτυα. Τα εκτελεστικά δίκτυα είναι, η έδρα τους είναι ο προμετωπίαιος λοβός, και τι είναι όλα αυτά, είναι στην ουσία τα κέντρα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Είναι οι περιοχές οι οποίες μας κάνουν να προβαίνουμε σε επίλυση προβλημάτων. Έτσι, λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικές γνωστικές διαταραχές. Πάμε τώρα στα συναισθηματικά. Έχει βρεθεί παράλληλη νοσηρότητα με κατάθλιψη και δέπη, και αυτά σταθερά συσχετίζονται με παθολογική χρήση του διαδικτύου, σε βαθμό που λένε ότι το παιδί που έχει δέπη, προσέξτε το ιδιαίτερα να μην πέσει σε αυτή την παγίδα, αλλά ακριβώς φαίνεται ότι είναι λιγάκι μια αμφίδρομη σχέση, ότι η παθολογική χρήση του διαδικτύου οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και κοινωνικής φοβίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Αγγλία, σε νέους 24 ετών, βρέθηκε ότι από αυτούς που χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ το διαδίκτυο και είχαν εθισμό, τουλάχιστον το 50% είχε κάποιο τύπου προβληματική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν επηρεάζεται σαφώς η συμπεριφορά. Ας επικεντρώσουμε τώρα στο τι μπορεί να συμβεί ειδικά στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι, γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν έφηβο που έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όχι σε τέλειο βαθμό, αλλά μιλάμε για ένα παιδί. Και εδώ πέρα λιγάκι θα ακουμπήσω σε μία διάλεξη που είχε δώσει η καθηγήτρια του Τούχερ Νούντ από το Μπέλφιλ της Γερμανίας, η οποία έχοντας κάνει ίδια πειράματα στο εργαστήριό της, μελετώντας την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάνω στους εγκεφάλους τροκτικών, είχε βρει ότι επηρεάζεται η δημιουργία νέων κυττάρων στον υπόκαμπο, και τελικώς με όλα αυτά τα δεδομένα τα δικά της, συν τα αυτά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, είπε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, μια ολόκληρη γενιά παιδιών θα γυρίσει στην παλαιολιθική εποχή. Πείτε μου λιγάκι πώς σας φαίνεται αυτή η εικόνα. Εγώ είχα ένα τέτοιο καρεκλάκι για το γιο μου το μεγάλο, και εδώ του είχα παιχνίδια, του είχα κάνα ζωάκια κτλ. Τώρα έχει, το ένα μωρό έχει το iPad. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει το μωρό με το iPad. Έτσι λοιπόν η καθηγήτρια αυτή υποστηρίζει ότι αν προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μας θα γυρίσουν στην παλαιολιθική εποχή, γιατί επηρεάζονται κυρίως τα συστήματα που εξυπηρετούν σχηματισμό μνήμης και απόκτηση γνώσης. Και γιατί γίνεται αυτό? Τώρα, εμείς που είμαστε στην παιδιατρική το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος έχει μια αυστηρή οργάνωση στον τρόπο που οριμάζει, γενετικά καθορισμένη αρχικώς, αλλά και με περιβαλλοντικά ερεθίσματα τα οποία συνηγορούν προς αυτή την ανάπτυξη, αλλά είναι ένα πλάνο το οποίο είναι ανελαστικό. Γι' αυτό διορθώνουμε την ηλικία των προώρων μέχρι τα 2 χρόνια. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι το πρόωρο δεν μπορεί να πηδήξει τον ένα μήνα και να πάει πιο γρήγορα η οργάνωση του εγκεφάλου του. Ο εγκέφαλος χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο για να οργανωθεί, και αυτό ξεκινάει βεβαίως από την εμβρυϊκή ηλικία και πηγαίνει μέχρι την εφηβεία. Άρα μιλούμε για μια πολύπλοκη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, η οποία βλάπτεται, μπορεί να βλαφθεί δυνητικά από πάρα πολλούς παράγοντες, και τότε προκύπτουν οι λεγόμενες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ήδη από την ενδομήτριο ζωή αρχίζουν και παίζουν ρόλο τα εξωγενή ερεθίσματα, και αυτά τι κάνουν, μεταβάλλουν την νευρονική δραστηριότητα και τη δομή του εγκεφάλου, επιδρώντας στην κατανομή και στη λειτουργία των συνάψεων. Και υπάρχει ένας κανόνας. Οι συνάψεις που χρησιμοποιούνται πολύ ενισχύονται, και αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πολύ ατονούν. Άρα λοιπόν τώρα
Εδώ μπαίνει πάλι η ιδιότητα της πλαστικότητας, η οποία ευωδώνει τη μάθηση, αλλά μπορεί να ευωδώσει και αρνητικές συνέπειες, όπου οι συνάψεις συνεχώς αναθεωρούνται τόσο προς τον αριθμό όσο και προς τα σχετικά τους βάρη, ανάλογα με το φόρτο επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά και τη βιολογική σημασία του ερεθίσματος. Και εδώ πάμε λοιπόν και τι γίνεται με τη μνήμη. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που μπορεί να σαφώς να υποφέρει στα άτομα τα οποία ενισχύουν πάρα πολύ το δίκτυο ανταμοιβής και ο εγκέφαλός τους δουλεύει μόνο με αυτό, είναι οι υπόλοιπες λειτουργίες τους. Για παράδειγμα, η λειτουργία της μνήμης. Γιατί αυτή η λειτουργία έχει πάρα πολύ να κάνει με το μετοπιό λόγο και τις λειτουργίες του. Κάθε πληροφορία που μπαίνει, κάτι ακούτε, κάτι βλέπετε, περνά από τον υπόκαμπο. Γίνεται μια αρχική διεργασία για 3 με 5 δευτερόλεπτα, όπου συγκρίνεται το ερέθισμα και τοποθετείται στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Κατόπιν αυτή η πληροφορία γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με τα χωροχρονικά τη στοιχεία από το μετοπίο λοβό. Και αυτή η διεργασία χρειάζεται επίσης κάποιον χρόνο. Έτσι. Μιλάμε και λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε δύο συστήματα μνήμης. Μνήμης εργασίας. Δηλαδή, εσείς αυτό που ακούτε από μένα τώρα, αρχικώς το τοποθετείτε σε ένα χώρο που λέγεται μνήμη εργασίας και κάνετε αυτές τις συγκρίσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα βραδύ σύστημα που επιτρέπει τη συγκέντρωση, την ανάπτυξη αντοχής και οδηγεί σε νοητικές διεργασίες, δηλαδή σύνθετος υπολογισμού σε λογικά και λογικά συμπεράσματα, και αυτό εξυπηρετείται από το μετοπίο λοβό και χρειάζεται διαρκή εξάσκηση, και υπάρχει ένα γρήγορο σύστημα που δουλεύει αυτόματα χωρίς προσπάθεια και έλεγχο, χωρίς λήψη αποφάσεων και συγκέντρωση. Η θεωρία λοιπόν λέει ότι τα πολυμέσα χρησιμοποιούν αυτό το ταχύ σύστημα και αφήνουν το άλλο το βραδύ σύστημα που σε οδηγεί σε μια ορίμανση και σε μια λογική, το αφήνει να τεμπελιάσει. Και επομένως μέσω αυτού του μηχανισμού προκύπτει η διαταραχή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, βάζουμε ένα iPad μπροστά στο παιδί μας και εμείς τι κάνουμε? Αυτό λειτουργεί ως ένας επιταχυντής των λειτουργιών. Γνωρίζουμε αν ο εγκέφαλός του είναι έτοιμος. Σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι τόσο εύκολο ένα παιδάκι να πατάει κουμπάκια και να βλέπει να αλλάζει πράγματα, ότι ντε και καλά ωφελείται ο εγκέφαλός του από αυτό. Μάλιστα, τώρα πολύ πρόσφατα, και δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω τις μελέτες εδώ, βγήκε ένα review από 130 τόσες μελέτες, νομίζω από το Cambridge, το οποίο ανέδειξε ότι τα διάφορα παιχνίδια που δίνονται θεωρείται ότι μπορεί να επαυξήσουν τις γνωστικές λειτουργίες για τη μνήμη, τελικώς δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος του παιδιού έχει τον δικό του χρόνο και το δικό του μοτίβο. Και παρόλα τα αυτά, παρόλο ότι δεν γνωρίζουμε τι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα στον εγκέφαλο του παιδιού, εκτίθενται αλόγιστα τα παιδιά ακόμη και κάτω από τα 2 χρόνια. Θυμάστε ότι η Αμερικάνικη Ακαδημία της Παιδιατρικής πριν από πολλά χρόνια, και μετά ήρθε και στην Ευρώπη η οδηγία, είπε όχι τηλεόραση σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Πείτε μου τώρα, πού πουλιέται αυτό το πράγμα? Έχουν πουληθεί εκατομμύρια γιογιό με iPad μπροστά. Για πολύ μικρά παιδιά. Αυτό είναι γεγονός, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην αγορά. Έτσι λοιπόν η καθηγήτρια καταλήγει ότι μόνο τα πλήρως όρημα πρωτογενή και δευτερογενή δίκτυα του εγκεφάλου, που από την παιδική ηλικία επιδίδονται στην απόκτηση γνώσης, επιτρέπουν τελικώς στον ενήλικα να χρησιμοποιήσει αφηρημένη σκέψη. Και μόνο τα παιδιά θαύματα μπορούν στην εφηβεία να φτιάξουν αλγορίθμους κτλ. Αλλά συνήθως αυτά είναι δουλειές των ενηλίκων. Άρα έχουμε όλους αυτούς τους φόβους με αυτούς τους ισχυρούς επιταχυντές της ορίμανσης των λειτουργικών συστημάτων του εγκεφάλου, τα οποία επιπλέον δημιουργούν αυτόν τον εθισμό, ο οποίος μπορεί να είναι καταστρεπτικός, γιατί οδηγεί σε burnout και κατάθλιψη. Και τι είναι το burnout? Εγώ το άρχισα πριν από μερικά χρόνια, η εφημερίδα της Αμερικάνικης Ακαδημίας Νευρολογίας άρχισε να μιλάει και να λέει ότι οι νευρολόγοι της Αμερικής έχουν υψηλό ποσοστό burnout. Και το άκουγα για πρώτη φορά.
Οι νευρολόγοι της Αμερικής θεωρούνται από τους πιο έξυπνους γιατρούς. Έτσι, γιατί η νευρολογία είναι όντως δύσκολη. Βρέθηκε λοιπόν ότι πολλοί από αυτούς έπασχαν από αυτή την καινούρια ψυχοσωματική νόσο, η οποία ήταν άγνωστη στην pre-digital εποχή και όπου νιώθανε μια ματαιότητα, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν χαίρομαι με αυτό που κάνω κτλ. Κτλ. Και αυτό το σύνδρομο, το ψυχοσωματικό, θεωρείται συνέπεια εξάντλησης του μεταπείου λόγω από τους επιταχυτές χρόνου και χώρου που προσφέρουν τα μίντια. Και η καθηγήτρια λοιπόν λέει ότι θα γυρίσουμε στη μελαιολιθική εποχή και αναφέρεται στην εξέλιξη του κεφάλου του ανθρώπου. Άρα εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε τον Homo erectus, έτσι που έζησε 2 εκατομμύρια χρόνια πριν, και ήταν ο άνθρωπος που στάθηκε όρθιος, έτσι, και το οποίο άρχισε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του περιβάλλοντος, να άρχισε να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του για να βρει λύσεις, για να προστατευτεί από τα ζώα, να βρει τροφή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισε να αυξάνεται ο όγκος του εγκεφάλου, μπήκε σε μια παρατεταμένη παιδική ζωή που χρειαζόταν για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τελικώς μπόρεσε να γίνει ευέλικτος με δημιουργική σκέψη και να βρει λύσεις. Ο Homo sapiens, ο οποίος εμφανίστηκε στη μέση παλαιολιθική εποχή, στα 300.000 χρόνια πριν, άρχισε να αναπτύσσει περαιτέρω λύσεις, περαιτέρω δημιουργικότητα, και αυτό είχε ως συνέπεια να αναπτυχθεί ο μετοπίος του λοβός, και αυτό φαίνεται πια στο κρανίο αυτό του μοντέρνου ανθρώπου που εμφανίστηκε 50.000 χρόνια πριν, όπου έχει πια μετοπία λοβό, κατά αντίθεση με αυτόν εδώ τον Homo erectus που δεν είχε μετοπία, είχε έναν υπολειμματικό μετοπία λοβό. Επομένως, οι ικανότητες αυτές πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε κάθε άνθρωπο ανασχεδιάζονται στη διάρκεια της εξέλιξής του και επομένως είναι η πρίκα μας. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πείραμα που δεν έχουμε προγραμματίσει και η έννοια είναι τι θα συμβεί στα παιδιά και στους νέους που μεγαλώνουν χωρίς ιστορική γνώση. 2 λεπτά για τα γονίδια. Οι συνήθειες του ατόμου γύρω από τα ηλεκτρονικά μέσα βηματοδοτούνται από γονίδια, δηλαδή υπάρχουν και προγεννητικές επιδράσεις και αυτό υποστηρίζεται από μελέτες, ενώ η μεγάλη χρήση των μέσων μπορεί να έχει και επιγενετικές επιδράσεις, δηλαδή η εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση μεταβάλλει την έκφραση των γονιδίων και ευοδώνει την έκφραση κάποιων γονιδίων, με αποτέλεσμα να έχουμε μεταβολές στον εγκέφαλο, δομικές και συναπτικές, και τον κίνδυνο του εθισμού. Λοιπόν, άρα, τι λέμε στους γονείς, πάμε στα συμπεράσματα. Κανονικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μέσα στον υπηαγωγείο και πολλοί λένε ούτε και στο δημοτικό, γιατί αυτό τι κάνει, περιορίζει το παιδί από το να κινείται. Την κίνηση το παιδικό εγκέφαλος τη χρειάζεται για να οριμάσει τα συστήματα ισορροπίας, όπως για παράδειγμα την παρικεφαλίδα, ενώ το παιδικό παιχνίδι το βοηθάει να οριμάσει γνωστικά και συναισθηματικά. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκυται στο θέμα της ενεργοποίησης του κυκλώματος ανταμοιβής, δηλαδή του εθισμού. Ο μέσος νέος στην Αγγλία, 16 με 24 ετών, περνά περισσότερο χρόνο με τα πολυμέσα παρά με τον ύπνο. Τι κάνουν λοιπόν οι γονείς? Οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν. Η επίβλεψη είναι πολύ σημαντική και φάνηκε σε μελέτη ότι η επίβλεψη και η παρακολούθηση της χρήσης των πολυμέσων από τους γονείς είναι μείζον ανασταλτικός παράγων για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η φυσική δραστηριότητα, δηλαδή ο αθλητισμός, η γυμναστική, προστατεύουν. Και αυτό έχει φανεί με μελέτες και έχει να κάνει με την αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα. Και ακόμη, οι γονείς είναι το πρότυπο. Αν οι γονείς είναι εθισμένοι, δεν θα εμποδίσουν το παιδί τους να εθιστεί. Και επομένως, πρέπει να κάνουμε και λιγάκι μια δουλειά προς αυτή την κατάσταση, προς την κατεύθυνση. Το 2000 μιλούσαμε για 2 ώρες ημερησίως. Σήμερα θεωρούμε ότι αυτό είναι υπερβολικό και μιλάμε για 30 λεπτά τα Σαββατοκύριακα, Σάββατο ή Κυριακή. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ήδη αυτό που κάνουμε, να μιλάμε γι' αυτό και να γνωστοποιούμε το πρόβλημα. Να μιλούμε για τη σύγκρουση συμφερόντων της βιομηχανίας, να ερευνούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα, πρέπει να πάρουμε το πάνω χέρι. Το διαδίκτυο θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε γιατί είναι εργαλείο, αλλά πρέπει εμείς να το ελέγξουμε και όχι αυτό εμάς. Και πρέπει και οι άνθρωποι έξω από τους γιατρούς να ακολουθούν το Φελέινι μη βλάπτην. Δηλαδή, ποιος ετσεκάρισε ότι αυτό εδώ πέρα είναι κατάλληλο για το παιδί και είναι ασφαλές για το παιδί?
Εμείς το ακολουθούμε. Κάνουμε κλινικές μελέτες για φάρμακα για χρόνια για να τα βγάλουμε. Ποιος να τα βγάλουμε στην αγορά. Ποιος έκανε μελέτη ότι, και να αποδείξει ότι αυτού του είδους το καρεκλάκι με το iPad εκεί είναι ασφαλές για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.